Να σας πω το εξής. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ στα πλαίσια της επίσκεψής μας στη Θεσσαλονίκη και ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση. Όχι γιατί για πρώτη φορά θα ακούσουμε το πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι και το ξέρουμε το πρόβλημα. Η κομματική οργάνωση εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, τα στελέχη μας, οι βουλευτές, ο Δελής, ο Στολτίδης, αλλά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, ο περιφερειακός σύμβουλος εδώ που είναι ο Αβραμόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι στην περιοχή, όλες οι κομματικές δυνάμεις είναι πάνω σε αυτό το πρόβλημα, είναι μέσα στο πρόβλημα και είναι μαζί σας στους καθημερινούς αγώνες και σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά ξέρετε ότι και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή εξαρτώνται κυρίως από πλειοψηφίες, από τις εκάστοτε πλειοψηφίες. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτές οι πλειοψηφίες μας έχουν συνηθίσει να ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα, αυτό που λέμε, του μεγάλου κεφαλαίου, των λίγων, δυστυχώς. Και δεν ψηφίζουν με βάση αυτά που ορισμένες φορές υπόσχονται και προεκλογικά και με βάση αυτά που θέλει ο ελληνικός λαός, που είναι το συμφέρον, δηλαδή των εργαζομένων. Φυσικά το ζήτημα εδώ με τη βιομηχανική δραστηριότητα της τσιμεντοβιομηχανίας αυτής, του Τιτάν τέλος πάντων, του εργοστασίου που έχει αυτή τη δραστηριότητα, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι διαχρονικά έχει αποσχολήσει και βεβαίως όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια μονάδα έτσι κι αλλιώς που είναι μέσα δίπλα στον πολεοδομικό ιστό και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και κρίσιμο και βέβαια είναι βασικός παράγοντας ρύπανσης σε όλη την περιοχή. Δηλαδή έχουμε αυτό το κρατούμενο και από εδώ ξεκινάμε. Φυσικά αυτός ο σχεδιασμός έχει να κάνει με το τι θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και τώρα η Νέα Δημοκρατία και πιο παλιά επίσης άλλες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Δυστυχώς σταδιακά με διάφορους νόμους και διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις έφτασαν την κατάσταση μέχρι εδώ. Δηλαδή οι 30 για παράδειγμα νόμοι και κοινές υπουργικές αποφάσεις που οι μισές εδώ που τα λέμε είναι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα εδώ. Βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη αυτό που ακολουθείται με την καύση των απορριμμάτων ή με τη διαχείριση συνολικά, να το πούμε έτσι, των απορριμμάτων έχει να κάνει με το τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο. Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν κερδοφορία τεράστια από τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε την ανακύκλωση που λένε, είτε ακόμα και την καύση που είναι το πιο τραγικό, να το πω έτσι, φαινόμενο σε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε και το παράδειγμα του Βόλου κλπ. Και φυσικά σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή μια τέτοια τσιμεντοβιομηχανία που είναι όμιλος Τιτάν και που έχει παγκόσμια δραστηριότητα και στην Αμερική και στην Αφρική και στην Ευρώπη, συνολικά όλη αυτή η νομοθεσία που έχει και που την επιβάλλουν και οι ίδιοι προσαρμόζεται σε επιδιώξεις και σε συμφέροντα τέτοιων ομίλων, τέτοιων ανταγωνιστικών ομίλων, οι οποίοι έχουν διάφορα μονοπωλιακά συμφέροντα στον τομέα αυτό και βέβαια έχουν το κέρδος τους, την κερδοφορία τους και τους αποφέρει πάρα πολλά χρήματα όλη αυτή η ιστορία και γι' αυτό βεβαίως λαδώνουν και όλα, να το πούμε και έτσι. Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία γιατί εμείς, ξέρετε, μιλάμε καθαρά. Όταν αποκτήσουμε και τέτοια στοιχεία θα τα καταγγείλουμε. Λαδώνουν δυστυχώς και ανθρώπους που είναι μέσα στις κυβερνήσεις και στον κρατικό μηχανισμό για να βγάζουν διάφορες αποφάσεις που λένε τέλος πάντων η ρήπη δεν είναι τόσο υπερβολική ή τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα περιβαλλοντικό στην περιοχή εδώ της Δυτικής Θεσσαλονίκης και άλλα τέτοια. Εμείς σας έχουμε πει και άλλη φορά, το ξαναλέμε και τώρα, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και για την αξιοπιστία αυτής της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της, ιδιαίτερα την εκτίμηση που γίνεται για τις εκπομπές και τη διασπορά των ρήπων που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Και βέβαια η ρήπη που παράγει, ας πούμε, το συγκεκριμένο εργοστάσιο πρέπει να το δούμε και ποσοτικά σε σχέση και με το τι γίνεται στην υπόλοιπη περιοχή. Γιατί υπάρχουν
και άλλες βιομηχανικές μονάδες, υπάρχουν και άλλα που δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα σε αυτά. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη ακριβώς επειδή είναι επιβαρημένη από αυτούς τους ρήπους και επειδή όπως και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού, να το πούμε έτσι, Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη την έχει κατατάξει σε μια από τις πιο ρηπογόνες περιοχές και μολυσμένες περιοχές ως πόλη, τη Θεσσαλονίκη, είναι ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να μας κάνει να τους πιέσουμε να κινητοποιηθούμε παντού και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και εδώ στην περιοχή και σε όλη τη χώρα που είναι και πέρα, βέβαια με αλληλεγγύη από άλλους κατοίκους γιατί έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, έτσι ώστε να μην περάσουν αυτά και να φύγει από εδώ αυτή η κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα παραπέρα. Έτσι, δεν εννοούμε αυτό οπωσδήποτε. Τώρα, από άλλα ζητήματα, επειδή γίνεται διάφορη συζήτηση και έχω ενημερωθεί και από την κομματική οργάνωση, διάφορες συζητήσεις όπου λένε ότι τέλος πάντων αυτοί που νομοθέτησαν τέλος πάντων δεν ευθύνονται τόσο πολύ, ότι στην διαπάλη που κάνουμε μέσα στο κίνημα, μέσα στους συλλόγους, τώρα στο συντονιστικό φορέον, δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τόσο τις αιτίες, δηλαδή την ουσία, δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τόσο τις ευθύνες των κυβερνώντων ή του κρατικού μηχανισμού, να περιορίσουμε λίγο και να συμβιβαστούμε με μια υπάρχουσα κατάσταση. Πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι εμείς διαφωνούμε με μια τέτοια προσέγγιση του ζητήματος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται και διαπάλη και οι διαφορετικές απόψεις μέσα στο κίνημα και στους συλλόγους, σε αυτούς τους 130 πόσοι είναι φορείς που έχετε εσείς, να συζητάτε ανοιχτά ακόμα και τις διαφωνίες σας και τους διαφορετικούς προβληματισμούς και για την ουσία και για τις ευθύνες. Για μας αυτό είναι υγεία και μόνο έτσι προωθείτε το κίνημα, παρά να το βουλώνουμε, να μην μιλάμε, να μην λέμε την άποψή μας ακόμα και τη διαφορετική, εν ονόματι, ξέρω εγώ, επειδή κάπως η περιφέρεια δεν θέλει να ενοχλείται, επειδή ίσως η κυβέρνηση δεν θέλει να ενοχλείται, κάποιος υπουργός ή δεν ξέρω τι, από εκεί και πέρα ακόμα χειρότερα, άμα το σκέφτονται έτσι κάποιοι άνθρωποι δραστήριοι, κάποιος βιομήχανος ή κάποιος του μεγάλου κεφαλαίου, όμιλος και εργοστασιάρχης που μπορεί να ενοχληθεί και εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά και με αυτούς. Εμείς είμαστε μακριά από αυτή τη λογική, μας ξέρετε, καθαρά μιλάμε, καθαρά σας μιλάμε και τώρα. Η προσπάθεια αυτή, και μου είπαν μάλιστα ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα τελευταία για διαβούλευση, λέει, να ξεκινήσει μια διαβούλευση και με την εταιρεία και με τον όμιλο και με την κυβέρνηση και με την τοπική κοινωνία. Να σας πούμε καθαρά πάλι ότι θέλει προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Ίσως είναι το τυράκι στη φάκα. Το έχουν προσπαθήσει και άλλες φορές. Εμείς θεωρούμε ότι η πιο μαζική συμμετοχή, η αγωνιστική συμμετοχή, η δράση, η ενότητα των εργαζομένων, η ενότητα όλων σας πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα για να προχωρήσουμε μπροστά. Και ξέρετε ότι αν αναδεικνύουμε την αιτία και πάμε σε βάθος τον προβληματισμό μας, τη σκέψη μας και τις προτάσεις μας, δεν γινόμαστε ουτοπιστές ή να ζητάμε το απόλυτο καλό ή το απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί άμα αρχίζουμε ως κίνημα, ως αγωνιστές, ως πολίτες, να βάζουμε τον πήχη όλο και πιο χαμηλά, τάχα μου για να βολέψουμε και κάποιους άλλους και οι κυβερνώντες να το καταλάβουν και ο βιομήχανος να κάνει ίσως ένα, τότε είναι που θα μας ενσωματώσουν, θα μας ρουφήξουν και θα κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το ζήτημα. Εμείς πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, όλοι εσείς, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι νέοι, οι γυναίκες, οι λαϊκές οικογένειες που ζείτε σε αυτή την περιοχή και σας αφορά άμεσα το πρόβλημα, έτσι καθαρά πρέπει να τα θέλετε τα ζητήματα. Και αν πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και αναδείξουμε ότι η αιτία βρίσκεται σε αυτό το σύστημα, το οποίο δεν προστατεύει το περιβάλλον, η αιτία βρίσκεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εκλέγονται, υποτίθεται, από το λαό
για να εκπροσωπήσουν συμφέροντα λαϊκά στη Βουλή και μετά εκπροσωπούν συμφέροντα των λίγων, συμφέροντα των ομίλων και φέρνουν νόμους και φέρνουν νομοθετικά διατάγματα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικές αποφάσεις που είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και ενάντια στον περιβάλλον, ενάντια στη ζωή, ενάντια στην υγεία όλων των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας και των παιδιών μας φυσικά. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε την αιτία και η πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πάλι καθαρά το λέμε, είναι τέτοια. Εμείς μιλάμε για να λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα, για να σας το πω πάλι καθαρά και έξω από τα δόντια, του Τιτάν, της καύσης, των απορριμμάτων συνολικά, αυτό που λέμε μόλυνση του περιβάλλοντος, προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, αυτό θα λυθεί μόνο με ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Άμα πάμε στην πεπατημένη, μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, μέσα στον καπιταλισμό, να το πω με το όνομά του, τότε λίγα πράγματα να περιμένουμε. Όχι μόνο να κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά να περιμένουμε και χειρότερα να έρθουν. Αυτό και ως προειδοποίηση, αλλά αν θέλετε άσχετα από αυτό, είναι η καθαρή, η ξάστερη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και πρέπει να πηγαίνουμε τα ζητήματα σε βάθος. Γιατί αν δεν αναμετρηθείς με αυτά τα θέματα, αν δηλαδή ήταν στο δημόσιο συμφέρον, αν διαχειρίζονταν τα απορρίμματα όπως και άλλους τομείς της οικονομίας, το κράτος, το δημόσιο, με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία που να τα έλεγχε αυτά, δηλαδή οι συνελεύσεις των κατοίκων, τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι να κάνουν συνελεύσεις και να ελέγχαν το κράτος και το δημόσιο, τον όμιλο όμως τον κρατικό που θα διαχειριζόταν αυτό το πρόβλημα των απορριμμάτων ή το πώς θα διαχειριστεί τα ζητήματα της ανακύκλωσης και πάει λέγοντας και όχι κάποιος ιδιώτης που στο μυαλό του έχει την τσέπη του και πώς θα κερδοφορήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον κόσμο για να κάνει τη δουλειά του χωρίς να υπολογίζει ούτε το περιβάλλον ούτε την υγεία των κατοίκων, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και αυτή την πρόταση έχουμε εμείς. Μέχρι εκεί πρέπει να πάμε τον αγώνα. Φυσικά σήμερα παλεύουμε και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και για χρηματοδότηση και για να υπάρχει ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και ενάντια στην καύση των απορριμμάτων που είναι εγκληματική ενέργεια για τη ζωή και την υγεία των κατοίκων και πρέπει να αποκλειστεί οπωσδήποτε από χέρι, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτά τα θέματα μαζί με άλλες προτάσεις που έχουμε για το εργατικό δυναμικό, για το πώς πρέπει να φτιαχτούν περιβαλλοντικοί έλεγχοι που χρειάζεται και εδώ προσωπικό, να έχουν και οι περιφέρειες και οι δήμοι και το κράτος το ίδιο, σε αυτές τις συνθήκες λέμε εδώ του καπιταλισμού έτσι. Και αυτά τα ζητήματα τα παλεύουμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν αφαιρούμαστε από την πραγματικότητα που υπάρχει τώρα και τις διεκδικήσεις που έχετε, να μην τα αναφέρω. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις, έχω και εγώ εδώ γραμμένες. Άμα θέλετε, διαβάσω και με επιστημονικό λόγο μία-μία, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα της σημερινής συζήτησης. Αυτά θα τα καταθέσουμε στη Βουλή και με προτάσεις νόμου και με αναφορές και με ερωτήσεις και με οτιδήποτε άλλο ζητήσετε και εσείς ή μας προτείνετε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι η ουσία. Πρέπει να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας αυτό και πρέπει να πάμε, θεωρούμε εμείς, τον αγώνα μέχρι τέλος. Λοιπόν, αυτά ήθελα εγώ να σας πω. Είναι τεράστιο το θέμα φυσικά. Έχουμε κάνει και επιστημονικές ημερίδες, θα κάνουμε και άλλες, όπου μπορούν και ειδικοί επιστήμονες, ειδικοί περιβαλλοντολόγοι, ειδικοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των απορριμμάτων, με τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της καύσης και όλα αυτά και τι επιπτώσεις έχουν αυτά και στην υγεία και στο περιβάλλον, να γίνουν και άλλες τέτοιες δουλειές και άλλες τέτοιες ημερίδες, παρεμβάσεις και κυρίως αγώνας. Εμείς θα συνεχίσουμε και στη Βουλή και έξω από αυτή να είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ.